Τώρα, ειδικά για το μάτς με τον Άρη, έχουν αναλυθεί τα περισσότερα πράγματα. Ο Άρης ήταν ολυμπιακός, μπήκε χάλια και όταν χάνεις ένα μηδέν στο τρία, και η ομάδα που βγάζει άγχος, υπερβολικό όπως το είπαμε και πριν, δεν είναι εύκολο να γυρίσει μετά. Ειδικά όταν υπάρχει και ένας διαιτής ο οποίος έπαιζε έδρα συνεχώς. Ε, για μένα, καλύτερα να έχεις ένα διαιτητή που να δίνει σε βάρος έναν ύπαρτο πέναλτι, και στο υπόλοιπο παιχνίδι να είναι καλό, κανονικό, παρά να υπάρχει ένα διαιτή που να παίζει 90 λεπτά κόντρα σε φάουλ, σε κόρνερ, στα πάντα, σε κίτρινε κλπ. Πόσα πολλά έγιναν σε αυτό το μάτσο, Γίνανε. Τόσα πολλά, άμα είσαι παρατηρητικό, θα δει ότι έγιναν πάρα πολλά. Με αποκορύφωμα βέβαια το φάουλ πριν το 2-0 που δεν υπήρχε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρωτίστως υπάρχει η εικόνα του Ολυμπιακού που είναι συνεχιζόμενα αρνητική. Ε, δεν θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα κάθε πρωταθλήματος, όταν έχει δύσκολο παιχνίδι, είναι χάλια. Σε κάθε πρωτάθλημα, 10 χρόνια τώρα, δεν κερδίζει ποτέ. Όπως επίσης να ξέρετε ότι και ο Άρης έχει εκπληκτικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια του με τι μεγάλε ομάδε στο ξεκίνημα κάθε πρωταθλήματο. Και θα τον δείτε και την Κυριακή. Δεν παίζει ο Κάρης, νομίζω. ναι. ναι.